Κυρίες, κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην ενότητα αυτή, την πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα. Είμαι ο Δημήτρης Δελεβέγκος και θα συντονίσω για 30 λεπτά το πάνελ με αντικείμενο την μετάβαση και τη μεταμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών. Όσοι χρησιμοποίησαν τον τελευταίο καιρό, ειδικά εν μέσω κορονοϊού, τις αστικές συγκοινωνίες, κατάλαβαν, αντιλήφθηκαν ότι ήδη έχει γίνει μια μεταμόρφωση λόγω του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Αν δεν υπήρχε το ηλεκτρονικό εισιτήριο και η ηλεκτρονική κάρτα που επιτρέπει την ανέγκυχτη μετάβαση στο μέσο μεταφοράς, είτε είναι σταθερό, είτε είναι μετρό, είτε λεωφορείο, τότε ίσως τα μέτρα να ήταν πολύ πιο αυστηρά. Δεν θα πολυλογήσουμε, έχουμε 30 λεπτά, πάμε κατευθείαν στους καλεσμένους μας. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο κύριος Νικόλαος Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, η κυρία Ανδριάνα Παπά, επικεφαλής της Visa Greece, ο κύριος Αλέξανδρος Καριωτάκης, επικεφαλής παραχωρήσεων του τμήματος παραχωρήσεων της Τέρνα Ενεργειακής, θα μας κατατοπίσουν αναφορικά με το πόσο οι αστικές συγκοινωνίες έχουν μετασχηματιστεί, έχουν μεταμορφωθεί. Ο λόγος στον κύριο Κεφαλογιάννη, τον Υφυπουργό Μεταφορών. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ήθελα να σας πω ότι ο ρόλος μας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι στην ουσία να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να γίνουν ξυπνότερες οι μετακινήσεις των ανθρώπων και κυρίως φιλικότερες οι πόλεις στις οποίες ζουν. Και νομίζω ότι μια καθοριστική μεταβλητή σε αυτό το εγχείρημα είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας, στις μεταφορές των ανθρώπων αλλά βεβαίως και των οχημάτων. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να επιδιώξουμε την προσαρμογή των πολιτικών, τις οποίες εφαρμόζουμε σε αυτές τις αλλαγές, ή ακόμα καλύτερα μπορούμε να προλιάνουμε και το έδαφος ακριβώς για να προετοιμάσουμε την υποδοχή όλων αυτών των αλλαγών τα οποία θα έρθουν. Και αυτό θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω έτσι πολύ συνοπτικά τις πρωτοβουλίες που έχουμε ήδη λάβει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αυτές που οι οποίες σχεδιάζουμε στο άμεσο μέλλον και αφορά το κομμάτι γενικότερα της αστικής κινητικότητας και των μετακινήσεων. Και βεβαίως οι κεντρικοί πυλώνες σε αυτήν την πολιτική είναι η μικροκινητικότητα, είναι οι ευφυείς μεταφορές, η ηλεκτροκίνηση και τα ΣΒΑΚ. Και ξεκινάω από τελευταία, δηλαδή τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το οποίο θεωρούμε ως πολιτεία ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο προκειμένου να βελτιώσουμε τους όρους και τις συνθήκες των μετακινήσεων στις πόλεις. Και γι' αυτό αντιλαμβάνεστε ότι περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ηλεκτροκινούμενα οχήματα, πεζοδρόμους, ποδηλατοδρόμους, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε περιοχές, για παράδειγμα, σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση. Και ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα κάνουν οι Δήμοι το επόμενο διάστημα, προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα των μετακινήσεων και κυρίως το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, το οποίο δυστυχώς παρατηρούμε, ειδικά στην Ελλάδα, ότι εντός των πόλεων είναι πάρα πολύ χαμηλό. Βεβαίως, αυτό περιλαμβάνει η αναβάθμιση των δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς, είναι βασικός όρος και πυλώνας των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, φιλικούς τρόπους μετακίνησης προς το περιβάλλον, την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στο δίκτυο μεταφορών για όλους, επίσης την μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, την οργάνωση των οχημάτων διανομής και στάθμευσης και βεβαίως την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών όπως τα ευφύ συστήματα μεταφορών. Να σας θυμίσω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια προωθεί ενεργά τα ΣΒΑΚ και γι' αυτό το λόγο και το δικό μας Υπουργείο, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαμόρφωσε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα κατευθεί τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή, μέσα από το οποίο στην ουσία απλοποιούμε τις διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης και παρακολούθησης αυτών των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Και με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι εξασφαλίζεται ένας ενιαίος τρόπος σχεδιασμού της κινητικότητας στις πόλεις στην Ελλάδα. Δηλαδή, στην ουσία φτιάχνουμε απλούς κανόνες, έτσι ώστε να μπορέσει αργότερα η τοπική αυτοδιοίκηση να αποκτήσει μία πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία που υποστηρίζουν τέτοιου είδους προγράμματα. Επίσης, μία, αν θέλετε, από τις τομές του νομοσχεδίου είναι ότι στην ουσία δεν προβλέπεται δευτερογενής
νομοθετική παρέμβαση. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό που βλέπαμε πολλές φορές, πληθώρα υπουργικών αποφάσεων που καθιστά πολλές φορές τον νόμο ανενεργό. Επομένως, με το που θα ψηφιστεί το σχέδιο νόμου, άμεσα μπορεί και να εφαρμοστεί. Και επίσης, υπάρχει μια τυποποίηση της διαδικασίας εξέτασης όλων αυτών των σχεδίων, με σκοπό να περιοριστεί ο χρόνος καθυστέρησης όσον αφορά την εξέταση. Κατακλείδι, νομίζω ότι γενικά το θεσμικό πλαίσιο το συγκεκριμένο θα έχει μια θετική επίδραση τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στους πολίτες που θα είναι χρήστες αυτών των σχεδίων, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε σύγχρονες πόλεις φιλικότερες προς το περιβάλλον. Τώρα, όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, τη μικροκινητικότητα και τα αφυγή συστήματα μεταφορών, και αυτά εντάσσονται σε ένα ενιαίο σχέδιο που περιλαμβάνονται και στα ΣΒΑΚ που σας περιγράψα προηγουμένως. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ένα πολύ δυναμικό σχέδιο όσον αφορά την πρόοδηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς και λόγω της πολιτικής οικονομικής κρίσης η χώρα μας διαθέτει ένα πάρα πολύ γυρασμένο στόλο οχημάτων, έναν ίσως από τους πιο γυρασμένους σε όλη την Ευρώπη. Περίπου αυτή τη στιγμή τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε, τα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι μέσος όρος ηλικίας περίπου τα 15,5 έτη, αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο πίσω βρισκόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό το προϊόν, το οποίο αποτελεί εργασίας μεταξύ των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος, είναι μια πάρα πολύ καλή αφετηρία προκειμένου να πάμε στη μετάβαση στο μέλλον των μεταφορών που είναι και η ηλεκτροκίνηση. Και βεβαίως μιλάω για μετάβαση, γιατί δεν είναι ότι πρημοδοτείται απλώς η αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος, αλλά λαμβάνεται επίσης και μια μέρημνα, έτσι ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές που θα υποστηρίξουν και την κυκλοφορία τους. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ποια θα ήταν η σημασία, για παράδειγμα, να επιδοτήσουμε ένα ταξί, αν για παράδειγμα δεν υπάρχουν φορτιστές στις πιάτσες του ταξί. Ή ενδεχομένως ποια θα ήταν η χρήση ενός ηλεκτρικού οχήματος, αν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μεριμνήσουν ως μέρος των ΣΒΑΚ που σας περιέγραψα προηγουμένως, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, ώστε να υπάρχει ένας επαρκής αριθμός όσον αφορά τον. Τους φορτιστές φόρτισης, οι οποίοι θα είναι και δημόσια προσβάσιμοι. Επομένως, για μας αποτελεί μια προτεραιότητα η αδειοδότηση ενός επαρκούς δικτύου υποδομών επαναφόρτισης κατά μήκος όλου του οδικού δικτύου της Ελλάδας. Είναι κάτι το οποίο σε συνεργασία, επαναλαμβάνω, και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα τρέξουμε τα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο είναι επίσης και πάρα πολύ σημαντικό ο χρήστης να γνωρίζει και αυτά τα σημεία φόρτισης. Αυτός είναι και ο λόγος βασικός που ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα δημιουργήσουμε ένα μητρό υποδομών και φορέων αγοράς της ηλεκτροκίνησης, το οποίο θα είναι διαλειτουργικά πανευρωπαϊκό, θα περιέχει δυναμικά στοιχεία για τους χρήστες του δικτύου, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει ο χρήστης ποιο σημείο φόρτισης είναι ενεργό, ποιο είναι κατηλημένο και γενικότερα να γνωρίζει ακόμα και το κόστος της φόρτισης. Είναι κάτι το οποίο τα επόμενα χρόνια θα γίνει πραγματικότητα στην Ελλάδα. Έρχομαι τώρα πολύ σύντομα στην μικροκινητικότητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η ηλεκτροκίνηση δεν αφορά μόνο τα αυτοκίνητα. Και βεβαίως η μικροκινητικότητα μπαίνει όλο και περισσότερο μέσα στην καθημερινότητά μας. Ηλεκτρικά πατίνια, ρόλερς και γενικότερα μικρά οχήματα, τα οποία βλέπουμε ότι κατακλείουν τις πόλεις, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά συνολικά και της Ευρώπης. Και επίσης και το ποδήλατο, το οποίο, όπως είδαμε και στην καραντίνα, διεκδικεί όλο και περισσότερο ένα σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα. Η Ελλάδα τους επόμενους μήνες, επειδή θα κατευθεί επίσης ένα σχέδιο νόμου, θα είναι μία από τις πρώτες χώρες που θα παρουσιάσει ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα ρυθμίζει τους κανόνες λειτουργίας και τις προδιαγραφές ασφαλείας αυτών των οχημάτων. Και βεβαίως η φιλοσοφία μας ως Υπουργείο είναι να υιοθετήσουμε τη νέα τάση στις μετακινήσεις, θέτοντας όμως πολύ συγκεκριμένους κανόνες, με βασικό κριτήριο την ασφάλεια των χρηστών. Άρα, στο σχέδιο αυτό νόμου, το οποίο θα έρθει και αυτό τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή, θα περιέχονται ρυθμίσεις για την κυκλοφορία τόσο των οχημάτων, αλλά και για θέματα ποιότητας και προδιαγραφών. Νομίζω λοιπόν ότι και με αυτό το θεσμικό πλαίσιο θα μπορέσουμε να υπάρξει μια πηξίδα για την μικροκινητικότητα στις ελληνικές πόλεις και βεβαίως αυτή η νέα τάση πλέον θα υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες και θα υπάρχει αυτή η άναρχη εικόνα που έχουμε δει στη χώρα μας αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Έρχομαι στα αφυγή συστήματα μεταφορών. Το Υπουργείο παρακολουθεί βεβαίως τις τεχνολογικές εξελίξεις, προβλέποντας τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, όπου στην ουσία θα είναι φιλικότερες και πιο πράσινες και πιο έξυπνες οι μεταφορές της πόλης. Για παράδειγμα, έννοιες όπως περιέγραψα προηγουμένως της ηλεκτροκίνησης, της συνεργατικής, συνδεδεμένης και αυτοπαντοποιημένης κινητικότητας, η αυτόνομη οδήγηση, το on-demand mobility, γενικότερα δίνουν μια νέα διάσταση των μεταφορών για το μέλλον, το οποίο αυτό θα έχει και ένα
αν θέλετε, μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτός είναι και ο στόχος. Και ξανά μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι και η βασική, αν θέλετε, όδευση προς μια βιώσιμη οικονομία και στο πνεύμα της στρατηγικής πράσινης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγγνώμη για τη διακοπή, αν μπορούμε να επισπεύσουμε, γιατί είναι αμήλικτος ο χρόνος. Λίγα χρόνια, για παράδειγμα, δεν θα μιλάμε για πώληση οχημάτων, αλλά για πώληση της κινητικότητας ως υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα έννοιες όπως το car sharing, car pooling και το mobility on demand, νομίζω θα μπουν στο λεξιλόγιό μας. Ολοκληρώνω στο εξής, ότι τελευταίους μήνες, σε συνεργασία βεβαίως και με τον ΟΑΣΑ, θα σας πει ο κ. Αθανασόπουλος περισσότερα, είδαμε ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό εισιτήριο, μας βοήθησε να παρακολουθήσουμε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και βεβαίως αυτά τα οποία προσφέρονται προς τους πολίτες. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι, για παράδειγμα, έχοντας και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, μπορέσαμε και καθορίσαμε πολιτικές όσον αφορά τις ροές και την χρήση των οχημάτων μέσα στον κορονοϊό. Και εμάς ήταν ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Και τους επόμενους μήνες θα δείτε και κάποιες άλλες υπηρεσίες οι οποίες θα προσφερθούν μέσα από τον ΟΑΣΑ. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι κάποιος θα μπορεί να πληρώνει το εισιτήριό του μέσω μιας debit credit card και αντί να περιμένει στην ουρά για το να βγάλει το εισιτήριο στο μηχάνημα. Και πολλές άλλες τέτοιες, αν θέλετε, πρωτοβουλίες οι οποίες θα ληφθούν στο πλαίσιο αυτό, που θα καθιστούν τις αστικές συγκοινωνίες φιλικότερες προς τον πολίτη και γενικότερα και αποδοτικότερες όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κεφαλογιάννη. Να περάσουμε ευθύς αμέσως στον κύριο Αθανασόπουλο, τον κύριο Νικόλα Αθανασόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΑ, για να μας πει αν πράγματι. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός ότι οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, ΟΑΣΑ, βρίσκεται και πρέπει να βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία μετασχηματισμού. Και θα σταθώ στο τελευταίο σκέλος του κύριου Κεφαλογιάννη, στην τεχνολογία και στα ευφυή συστήματα μεταφορών, διότι θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο μέσο προκειμένου να πετύχουμε γρήγορα αποτελέσματα προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού των αστικών συγκοινωνιών. Και αυτό τόσο προς όφελος του επιβάτη, του πελάτη δηλαδή των αστικών συγκοινωνιών, είτε αφορά αυτό έκδοση εισιτηρίου, είτε παροχή πληροφόρησης, είτε παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, αλλά όσο και για τον ίδιο τον ΟΑΣΑ. Διότι με την τεχνολογία μπορεί να απλοποιήσει, να διευκολύνει ή ακόμα και να εξορθολογήσει τις εσωτερικές του λειτουργίες και διαδικασίες. Ο ΟΑΣΑ λειτουργεί ήδη δύο πολύ σημαντικά και σύνθετα έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο των ευφυών συστημάτων μεταφορών, είναι η τηλεοματική και το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Τα ωφέλη είναι πάρα πολύ σημαντικά όλο αυτό το διάστημα που αυτά τα έργα λειτουργούν, τόσο για τον επιβάτη, όπως είπα, διότι μπορεί να καταρχήν να λαμβάνει πληροφορία πραγματικού χρόνου για τα δρομολόγια μέσω της τηλεματικής, είτε σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εισιτήριο, μπορεί εύκολα, γρήγορα, πολύ απλά να αγοράσει το προϊόν το οποίο θέλει, να επαναφορτίσει το προϊόν το οποίο θέλει, να έχει μια δυνατότητα να εκδώσει προσωποποιημένη κάρτα με βάση τις ανάγκες του και πάρα πολλά άλλα. Αλλά αυτά τα έργα είναι πολύ σημαντικά και για τον ίδιο τον ΟΑΣΑ. Ειδικά το ηλεκτρονικό εισιτήριο μας δίνει τη δυνατότητα, σε συνδυασμό και με την τηλεματική, να βελτιστοποιούμε συνεχώς το συγκοινωνιακό σχεδιασμό και το συγκοινωνιακό έργο με βάση τη ζήτηση και με βάση τις μετακινήσεις. Αυτό το γεγονός, όπως είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, έγινε ιδιαίτερα έντονο και σαφές κατά τη διάρκεια του lockdown, κατά τη διάρκεια δηλαδή της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης, όπου ο ΟΑΣΑ κλήθηκε να εκτελέσει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο, κλήθηκε να εξυπηρετήσει ομάδες πληθυσμών που έπρεπε να μετακινηθούν με το συγκεκριμένο βέβαια επίπεδο συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, ενώ στη συνέχεια όταν άρχισαν να έρονται τα μέτρα έπρεπε να προσαρμοστούν τα δρομολόγια με βάση τον κόσμο προκειμένου να τηρηθεί και το μέτρο της απόστασης και το μέτρο του μη συνωστισμού. Όλα αυτά τα θέματα, εάν δεν είχαμε τα ήδη υπάρχοντα ευφυή συστήματα μεταφορών, προφανώς δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε την αξία αυτών των έργων σε ένα σύστημα αστικών συγκοινωνιών με ειδικές συνθήκες και ειδικές ανάγκες. Είναι περιττό, πιστεύω, να αναφερθώ στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, στο κατά πόσον αυτό έχει βελτιώσει και τα οικονομικά του ομίλου.
τα τελευταία χρόνια και όπως έδειξε και η αρχή του 2020, το αποτέλεσμα το οικονομικό, το έσοδο από πωλήσεις του ΟΑΣΑ είχε μια πάρα πολύ σημαντική ανωδική πορεία. Βέβαια αυτό διακόπηκε λόγω των εξελίξεων με τον κορονοϊό, αυτό όμως είναι παροδικό και θεωρούμε θα επανέλθουμε. Όλο αυτό το θα ήθελα να πω και το εξής, ότι όλη αυτή η περιπέτεια με τον κορονοϊό δημιουργεί και για τις αστικές συγκοινωνίες ορισμένες ευκαιρίες. Παραδείγματος χάρη, όταν διαισθανόμαστε ότι πρέπει να διατηρούμε το πλήθος μέσα στα οχήματα σε συγκεκριμένο επίπεδο, πρέπει να αρχίσουμε και να σκεφτόμαστε τρόπους ενδεχομένως ο κόσμος να κάνει κάποιο είδους booking ή τουλάχιστον ο ΟΑΣΑ να γνωρίζει από πριν ποιο είναι το επίπεδο συνωστισμού μέσα στα οχήματα προκειμένου να βελτιωπιστοποιεί τα δρομολόγια του. Είναι αυτό που είπε και ο κ. Κεφαλογιάννης, λίγο η προσέγγιση on demand. Είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Εγώ θεωρώ ότι η τεχνολογία είναι πάρα πολύ σημαντική για τις αστικές κοινωνίες. Είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που μπορεί να καθορίσει το συνεχή μετασχηματισμό αυτών και τελικά να οδηγήσει στο βασικό στόχο του ΟΑΣΑ, που είναι ουσιαστικά η βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου, η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης στο επιβατικό κοινό και τελικά η αύξηση του μεριδίου της αγοράς μέσα στο λεκανοπέδι Αττικής, που μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά υπάρχει ο μισός πληθυσμός της χώρας. Άρα λοιπόν η ευθύνη και ο ρόλος του ΟΑΣΑ έναντι του μισού πληθυσμού της χώρας είναι τεράστιος και θεωρούμε ότι όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις και όλη η δουλειά που γίνεται θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αθανασόπουλο και πριν πάω στην κυρία Παπά να υπενθυμίσω κάτι που παρέλειψα να αναφέρω αρχικά, ότι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Delphi Forum όσοι μας παρακολουθούν μπορούν να καταθέτουν τις απορίες, τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις τους. Και τώρα λόγος στην κυρία Ανδριάνα Παπά, την επικεφαλής της Visa Greece. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από μένα. Νομίζω ότι απλά θα ήθελα να χτίσω λίγο σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που ήδη υπόθηκαν. Ξεκινώντας με το να περιγράψω λίγο την εμπειρία που έχει η Visa παγκοσμίως σε έργα που αφορούν στην τοποθέτηση της επιλογής μέσα σε μαζικά μεταφοράς συναλλαγών ανέπαφα μέσω καρτών πληρωμών. Η Visa νομίζω είναι γνωστή ευρύτερα, είναι πράγματι το μεγαλύτερο δίκτυο ψηφιακών πληρωμών και αυτό πλέον είναι κάτι που βλέπουμε να μεγαλώνει και να δημιουργεί πολύ μεγαλύτερες ανάγκες για διαλειτουργικότητα. Έτσι λοιπόν έχουμε χτίσει πολύ μεγάλες μακροχρόνιες και βαθιές συνεργασίες με πολλούς αντίστοιχους οργανισμούς του ΟΑΣΑ σε διάφορες πόλεις του κόσμου. Έχουμε τα τελευταία 5 χρόνια ολοκληρώσει 200 έργα λύσεων πληρωμών ανέπαφα μέσω καρτών σε διάφορες πόλεις. 60 από αυτά τα έργα ολοκληρώθηκαν το 2019 μόνο. Σε πόλεις από τη Νέα Υόρκη ως τη Σιγκαπούρη και από τη Ρώμη ως το Ορίο. Υπάρχει λοιπόν και μία ομάδα ειδικών μέσα στον οργανισμό μας, η ομάδα που λέγεται Global Urban Mobility, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί πυρογνώμονες και ειδικοί με συνολικά μεταξύ τους 50 χρόνια εμπειρίας στο κομμάτι των εφαρμογών ανέπαφων πληρωμών σε μέσα μαζικής μεταφοράς και γενικότερα και στην προ-COVID εποχή, αλλά και στη μετά-COVID εποχή, βλέπουμε ότι οι τάσεις, και αυτό νομίζω μας αφορά όλους, οι τάσεις γενικότερα πλέον διαμορφώνονται από τους καταναλωτές, από τους πολίτες, από το επιβατικό κοινό. Οι καταναλωτές πλέον, σαφώς και στη χώρα μας, έχουν συνηθίσει να έχουν την επιλογή να συναλλάσσονται παντού μέσω ανέπαφων πληρωμών. Είτε είναι σε ένα κατάστημα και αγοράζουν κάτι με φυσική παρουσία, είτε είναι στο διαδίκτυο και κάνουν μέσω του διαδικτύου μια αγορά, αλλά και στη μετακίνησή τους. Έχουμε πολλά παραδείγματα πολλών πόλεων. Ένα χαρακτηριστικό είναι το Λονδίνο, όπου η εφαρμογή μας βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια εκεί εν λειτουργία.
όπου βάσει μιας έρευνας πρόσφατης που έγινε, φαίνεται ότι οι Βρετανοί πολίτες θεωρούν ότι η μεγαλύτερη βελτίωση που αισθάνθηκαν στην καθημερινότητά τους ό,τι αφορά τη μετακίνησή τους έχει να κάνει με την, με την επιλογή του να μπορεί κανείς να πάρει το εισιτήριό του ανέπαφα. Ήδη αναφέρθηκε ότι είναι πολύ σημαντικό και έχει πάρα πολλά ωφέλη να υπάρχει η επιλογή του να μπορεί κανείς να αγοράσει ή να μετακινηθεί, μάλλον θα έλεγα εγώ, αποφεύγοντας τις ουρές, κερδίζοντας χρόνο. Ήθελα έτσι να αναφερθώ και σε ένα ενδιαφέρον στοιχείο, πάλι από μια έρευνα, μάλλον κάποια στατιστικά στοιχεία που έρχονται από το εξωτερικό, που έρχονται από το Λονδίνο και συγκεκριμένα από την, από την τοποθέτηση της επιλογής ανεπόφων πληρωμών στα λεωφορεία της πόλης και την αντικατάσταση της χρήσης μετρητών. Στις κομβικές στάσεις, ένα μεγάλο θέμα, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των επιβατών, είναι ότι συνήθως χρειάζεται και περισσότερος χρόνος, με αποτέλεσμα το αποτύπωμα να είναι πολύ υψηλότερο. Μιλήσαμε αρκετά για το πόσο σημαντικό είναι το αποτύπωμα στο περιβάλλον και το πόσο πιο σημαντικό γίνεται από εδώ και στο εξής. Μετρήθηκε λοιπόν το πριν και το μετά και βρέθηκε ότι από την στιγμή που καταργήθηκαν τα μετρητά από την, για την αγορά εισιτηρίων στα λεωφορεία, το αποτύπωμα μειώθηκε κατά 20% μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τα ωφέλη λοιπόν είναι πολλαπλά για όλους. Ήδη ακούσαμε ότι στην πόλη μας, για να έρθουμε και στην Αθήνα, υπάρχουν ήδη πολύ καλές, δυνατές υποδομές το ηλεκτρονικό εισιτήριο που ήδη υπάρχει. Η επιλογή της τεχνολογίας των ανέπαφων πληρωμών θα εκμοντερνήσει ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις μας στην Ελλάδα. Και ας μην ξεχνάμε, παρά την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, που ελπίζουμε όλοι ότι σίγουρα θα αλλάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τουρισμό, πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και για την πόλη μας, που θα γίνει σίγουρα πολύ πιο ελκυστική από τη στιγμή που οι μετακινήσεις, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, συνεχίζουν να εκμοντερνίζονται με την τεχνολογία που είναι διαθέσιμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Παρότι ο χρόνος πάγωσε, από ό,τι βλέπω στην οθόνη, παραμένει αμήλικτος και να δώσω το λόγο στον κύριο Αλέξανδρο Καριωτάκη, επικεφαλής του Τμήματος Παραχωρήσεων της Τέρνα Ενεργειακή. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα είμαι σύντομος λόγω του χρόνου που έχει μείνει. Έχει σημασία να αναφερθούμε στην αρχή για την επιτυχία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και θα σας δώσω δύο νούμερα για να καταλάβετε. Πριν την εφαρμογή του, οι πωλήσεις του ΟΑΣΑ βρίσκονταν σε ένα ύψος των 175 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Πέρσι, που υπήρχε η πλήρης εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, οι πωλήσεις του ΟΑΣΑ ανήλθαν στα 220 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα πρέπει εδώ πέρα να δούμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη κοινωνική πολιτική από τη μεριά του ΟΑΣΑ προς τις ευπαθείς ομάδες αυτή την περίοδο. Άρα, αν κάποιος τα βάλει όλα μαζί, θα δει ότι αυτή η διαφορά πριν και μετά το ηλεκτρονικό εισιτήριο μεγαλώνει. Αυτό δείχνει για το μέλλον, για τις πωλήσεις και τα έσοδα του ΟΑΣΑ, ένα πράγμα. Είναι με τις κατάλληλες στρατηγικές από εδώ και πέρα και εφαρμογές των κατάλληλων τεχνικών καινοτομιών, θα μπορέσει ο ΟΑΣΑ να γίνει ένας από τους λίγους οργανισμούς δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, όπου δεν θα χρήζει κρατικής επιχορήγησης. Και περνάω στην κοινωνική πολιτική του ΟΑΣΑ τα τελευταία χρόνια προς τις ευπαθείς ομάδες.
αυτές στον επόμενο διάστημα θα πρέπει να εχνηλατηθούν και να οριοθετηθούν, ώστε να μπορέσει ο ΟΑΣΑ και το Υπουργείο να καταλάβει ακριβώς που βρίσκεται και στοχευμένα πια να μπορέσει να διευρύνει αυτές τις πολιτικές ή να τις εφαρμόσει πολύ συγκεκριμένα στις ομάδες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Όλα αυτά μπορούμε να τα βγάλουμε από τον τεράστιο όγκο των πληροφοριών και δεδομένων που βγαίνουν από το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρήση των εργαλείων του ΟΑΣΑ για να φτιάξει εκ νέου το συγκοινωνιακό του έργο και να δώσει υπηρεσίες στους πολίτες βάσει των νέων δεδομένων που μπορεί να παράγονται από το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ένα από αυτά, να δώσω ένα παράδειγμα, είναι και η κακή χρήση που έχουμε αποτυπώσει τον τελευταίο καιρό στα χάρτινα ηλεκτρονικά εισιτήρια, αυτά που λέμε κοινώς πολλαπλά, στα κόμιστρα των περιορισμένων διαδρομών, στα ημερήσια, τα οποία οι επιβάτες δεν τα επαναφορτίζουν, δεν τα χρησιμοποιούν ξανά, αλλά τα πετάνε. Εκεί μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη εξοικονόμηση από τον ΟΑΣΑ, εάν κάνει χρήση τεχνολογιών, όπως προανέφερε η κυρία Παπά, για ανέπαφες επικυρώσεις με νέα συστήματα και νέες τεχνολογίες, όχι μόνο όπως μπορούμε να κάνουμε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, αλλά και άλλων συστημάτων που υπάρχουν από διάφορους προμηθευτές. Κλείνω λέγοντας ότι μπροστά μας έχουμε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, που είναι η διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών εισιτηρίων σε όλη την Ελλάδα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων στο επόμενο καιρό, ελπίζουμε μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουμε την κατασκευή και υλοποίηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου των λεωφορείων Θεσσαλονίκης, ένα έργο που θα κατασκευάσουμε με άλλες δύο ελληνικές εταιρείες, το οποίο δίνει τεράστια ελληνική προστιθέμενη αξία, διότι ο εξοπλισμός κατασκευάζεται στην Ελλάδα. Πάνω σε αυτό το έργο, λοιπόν, μπορεί να στηριχτεί μία ομπρέλα account-based συστήματος, το οποίο από κάτω να έχει και τον ΟΑΣΑ και τον ΟΑΣΤ, αλλά και την Τρένοσε. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ένα πράγμα. Με μία κάρτα ο επιβάτης θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στον ΟΑΣΤ, στα λεωφορεία, και στην Αθήνα, αλλά και στο εθνικό δίκτυο της Τρένοσε, με μία μόνο κάρτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Καριωτάκη. Έχουμε ακριβώς περίπου 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για μερικές ερωτήσεις. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κεφαλογιάννη πόσο κοντά και πόσο μακριά, βέβαια η ερώτηση αυτή μπορεί να απευθυνθεί και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, πόσο μακριά και πόσο κοντά είμαστε από τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας για τις μετακινήσεις στα μέσα μεταφοράς. Όπως σας είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί θεωρούμε ότι είναι μία από τις υπηρεσίες που πρέπει να έχει ο πολίτης και, αν θέλετε, και μία από τις βασικές επιδιώξεις μας ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι πράγματι η Αθήνα να αποτελέσει μία από τις πόλεις σε ένα κλειστό κλαμπ, όπου στην ουσία θα μπορούν να έχουν αυτή την υπηρεσία. Και βεβαίως και με την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε και με τον ΟΑΣΑ, θεωρούμε ότι τους επόμενους μήνες αυτή η υπηρεσία θα είναι μία πραγματικότητα. Θα μας βοηθήσει, επαναλαμβάνω, να έχουμε αυτή την καλή υπηρεσία προς τους χρήστες, δηλαδή τους επιβάτες τόσο του μετρό, του τραμ και των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Αλλά βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα βοηθήσει ακόμα και σε περιπτώσεις, όπως είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν, επί κορονοϊού, το πώς να μπορέσουμε στην ουσία να αποφύγουμε την χρήση μετρητών, το οποίο και για λόγους υγιεινής ενδεχομένως θα αποτελέσει μια προστιθέμενη αξία. Άρα είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα είναι μια υπηρεσία που θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε προς τους Αθηναίους και τις Αθηναίες τους επόμενους μήνες. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κεφαλογιάννη. Τον κύριο Αθανασόπουλο, πόσο κοντά και. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι η περίπτωση αυτή, όπως τη συζητάμε, θεωρώ ότι είχε ενδιαφέρον για τον ΟΑΣΑ, διότι μπορούμε να φανταστούμε τον επιβάτη που να μην ψάχνει σημείο πώληση εισιτηρίων ή που να μην ψάχνει καν χρήματα.
Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για τον τουρίστα που φτάνει στο αεροδρόμιο. Επομένως, λοιπόν, με την κάρτα του θα μπορεί να. Μάλλον την κάρτα θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί ως εισιτήριο και να μην ασχολείται με το πού θα βρει και πώς θα αγοράσει εισιτήριο. Φαίνεται λοιπόν να είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και επίσης, ακόμα και για τον ΟΑΣΑ, φαίνεται να είναι και μια λύση που θα μπορέσει να του περιορίσει τα διαχειριστικά κόστη. Το είπε και ο κύριος Καριωτάκης πριν ότι είναι βασικός στόχος να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε το χάρτινο εισιτήριο, τη χρήση του, γιατί έχει και ένα κόστος μεταξύ όλων των άλλων, τόσο οικονομικό για τον ΟΑΣΑ, βέβαια και περιβαλλοντολογικό. Έτσι, επομένως, λοιπόν, μια τέτοια προσέγγιση, όπως την συζητάμε, σίγουρα θα έχει και τέτοια ωφέλη. Από εκεί και πέρα, ο ΟΑΣΑ παρακολουθεί με ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτή. Θεωρώ ότι πρέπει να έχω πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα μελέτης, όχι τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο, όσο σε case study, σε cost benefit, για να μπορέσει και ο ΟΑΣΑ να αποφασίσει ποιο θα είναι το βάθος, να δει μάλλον ποιο θα είναι το βάθος διείσδυσης αυτού του προϊόντος μέσα στον πληθυσμό που χρησιμοποιεί τον ΟΑΣΑ και ποιο θα είναι το όφελος από οικονομικής άποψης, διότι από όλες τις άλλες απόψεις πραγματικά εγώ βλέπω πολύ σημαντικά ωφέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Καριωτάκη. Δυστυχώς έχουν απομείνει 40 δευτερόλεπτα. Ήθελα να δώσω το λόγο και στην κυρία Παπά, αλλά δυστυχώς δεν είναι εφικτό. Η συζήτηση όμως συνεχίζεται. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το ενδιαφέρον πάνελ. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συμμετέχοντες. Ευχαριστούμε.